Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζεται η παράσταση Μελίνα Ντάρλινγκ, μια ιδιαίτερη παράσταση για τη ζωή και τα τραγούδια της Μελίνας Μερκούρη. Τραγούδια αξέχαστα από αξέχαστους δημιουργούς όπως ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Λουίζος. Κείμενα και σκηνοθεσία του Νίκου Μουρατίδη. Αφήγηση Μπέση Μάλφα. Στο τραγούδι η Κρινιό Νικολάου και η Δέσποινα Ολυμπίου. Είναι υπεύθυνος για την παράσταση, για τα κείμενα, για τη σκηνοθεσία. Καλησπέρα, κύριε Μουρατίδη. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είναι μια καινούργια απόπειρα. Τη Μελίνα τη γνώρισα το 1976. Δούλεψα μαζί της σε δύο θεατρικές παραστάσεις και στις εκλογές. Και μείναμε φίλοι μέχρι τέλους. Και ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό το έργο. Να κάνω ένα έργο αφιερωμένο στην Μελίνα, στη Μελίνα Μερκούρη, στη ζωή της και στα τραγούδια της. Και γι' αυτό κάναμε αυτή την παράσταση, έκανα αυτή την παράσταση, που τη λέω ότι είναι ένας θεατρικός μονόλογος για μία ηθοποιό και δύο τραγουδίστριες. Και θα τη δείτε και την παράσταση. Ήδη έχουμε παίξει και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ. Είδα τον κόσμο να γελάει, να συγκινείται. Στο τέλος κλάψανε και αρκετοί, αλλά είδα συμμετοχή, χειροκροτήματα και το σπουδαιότερο, όλα τα τραγούδια της Μελίνας τα ξανατραγουδήσαμε όλοι μαζί. Οπότε κάνετε μία προσωπική σας υπόθεση, προσωπική υπόθεση όλων, έτσι? Ναι, το εύχομαι να γίνει όλων, γιατί η Μελίνα ήταν πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ήταν από τις κορυφαίες Ελληνίδες και οι αγώνες της και η προσωπικότητά της και όλα αυτά που έκανε και όλα αυτά που ονειρευόταν να κάνει και μερικά δεν τα πρόλαβε γιατί αρρώστησε. Πιστεύω λοιπόν να αγαπηθεί αυτό το πράγμα, γιατί για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή η Μελίνα ήθελε ο κόσμος πρώτον να την αγαπάει, όπως και αποδείχθηκε ότι την αγαπούσε πάρα πολύ, και δεύτερον η επιθυμία της ήταν να μην αφήσουμε να την ξεχάσουν, γιατί έλεγε ότι πραγματικά πεθαίνεις όταν σε ξεχνάνε, που αυτή ήταν μια πολύ σημαντική φράση. Γι' αυτό σκεφτόμουν τι να κάνω για τα 20 χρόνια από το θάνατό της, για να κάνω με διάφορα πράγματα. Έτσι μου ήρθε η ιδέα να κάνω και το CD που κάναμε με την EMI, που πήραμε νέους καλλιτέχνες και πειράξαν τα τραγούδια της. Εγώ είμαι ο εμπνευστής και ο νονός του τίτλου, πειράζοντας τη Μελίνα, το οποίο κυκλοφορεί και πάει πάρα πολύ καλά. Και ήθελα να κάνω και αυτή την παράσταση. Βεβαίως έχω στο μυαλό μου να κάνω και ένα ακόμα μεγαλύτερο πράγμα, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο musical με την Μελίνα. Μελίνα Darling. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, να μας θυμάσαι και μας είναι η Μπέση Μάλφα, η αφηγήτρια στην παράσταση τη σημερινή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είμαι σε αυτή την υπέροχη παράσταση που την αγαπώ πάρα πολύ. Από έναν άνθρωπο που μου έκανε την τιμή να με δει στο θέατρο και να με διαλέξει για να είμαι σε αυτή την παράσταση που είναι πολύ 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 συγκινητική και πολύ 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 αστεία. Αφηγήτρια, όχι τραγουδίστρια, παρότι σας έχουμε συνηθίσει πολύ συχνά στο ρόλο αυτό. Ναι, εντάξει, ηθοποιός είμαι. Είμαι και αφηγήτρια. Λέω και κάποια τραγούδια στην παράσταση. Είναι μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, διότι μπαίνουμε με έναν τρόπο στη ζωή της Μελίνας Μερκούρη και βγαίνουμε νικητές. Γιατί η Μελίνα Μερκούρη ήταν η Ελλάδα, η όμορφη Ελλάδα, όπως την αγαπήσαμε και αυτό που πιστεύουμε ότι είναι. Στον κέρος, στον τρίγωνο.
Καρυμπίου. Αυτή είμαι εγώ. Η τραγουδίστρια της παράστασης, η μία από τις δύο. Η μία από τις δύο, πολύ σωστά το είπες. Η άλλη είναι η Κρινιά, ο Νικολάου. Και φυσικά τραγουδάει και η Μπέση μαζί μας και τραγουδάει εξαίρετα. Η Μπέση είναι γνωστή, όπως και εσύ. Πες μου πώς αποφάσισες να συμμετέχεις σε αυτή την παράσταση. Είναι ένας συνδυασμός συγκυριών, θα έλεγα. Γιατί με την Μπέση και την Κρινιό γνωρίζομαι καιρό πριν. Τον Νίκο το γνώρισα πέρσι, σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού. Και υπήρχε συμπάθεια μεταξύ και των τεσσάρων, χωρίς όμως να κάνουμε παρέα φιλική. Και κάποια στιγμή, εντάξει, με την Μπέση δεν σκέφτηκα συνεργασία, γιατί δεν είμαι ηθοποιός. Αλλά με την Κρινιό δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα μια συνεργασία και μάλιστα είχαμε βρεθεί και προσφάτως το καλοκαίρι που μας πέρασε και συζητούσαμε για μια συνεργασία που θα θέλαμε να κάνουμε οι δυο μας. Γιατί τη γνωρίζω χρόνια πριν την Μπέση, καμιά δεκαπενταριά πίσω. Και με παίρνει ο Νίκος μια μέρα και μου λέει: Δέσποινα, έχει καιρό που θέλω να κάνω αυτό, ένα αφιέρωμα για τη Μελίνα Μερκούρη. Ήξερα ότι της έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Και σκέφτομαι να το κάνω σε αυτό το χώρο, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και σκέφτηκα την Μπέση για σένα και την Κρινιό. Του λέω μέσα, κατευθείαν. Από δε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Μαζί μας είναι η Κρινιό Νικολάου. Γεια σας. Η άλλη τραγουδίστρια της παράστασης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Συμμετέχετε σε μια πολύ μεγάλη παράσταση, με μεγάλα ονόματα, μεγάλους δημιουργούς και βέβαια μια παράσταση για την ζωή και τα τραγούδια της Μελίνας. Είναι πολύ πραγματικά έτσι, ωραία στιγμή για μένα. Το να συμμετέχω και να ενσαρκώνω αυτή την προσωπικότητα, τη γυναικεία μορφή, την δυναμική γυναικεία μορφή, Μελίνα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο λοιπόν, είμαι εδώ με τη Δέσποινα Ενολυπίου, την Μπέση Μάλφα, σε αυτό το έργο που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Μουρατίδης, πιστεύω, θα το δείτε κι εσείς, με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νίκος ήξερε τη Μελίνα προσωπικά. Την ήξερε προσωπικά, ναι, είχε προσωπικές έτσι σχέσεις μαζί της, βιώματα από ό,τι μας έχει πει. Την έχει γνωρίσει δηλαδή από κοντά. Από την πόρτα μου σαν πω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Έτσι κανείς. Κι όταν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Δεν θέλω. Στο λαιμό και μια γκρά και μια γκρά και μια γκρά βράδυ λαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Αριέλα Χρυσού.